περισσότερο πάσης πόλεως και κομοπόλεως της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου οργίεσεν η βουλγαρική θηριωδία, εδοκιμάστε το δοξάτο. Η ρεωτάτη παρατηδράμα κομόπολη. Η καταστροφή του δοξάτου υπήρξε δραματικότατη. Παρόμοια δια αυτής δεν έγραψε ιστορία. Η προμελητητή σε καταστροφή δεν διοργανώθηκε από ατάκτους και κομιτατζίδες, αλλά από τακτικό βουλγαρικό στρατό, υπαίων και πεζών και ανώτερων αξιωματικών. Το δοξάτο ευρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τη Δράμα. Ήταν η ωραιότερα, πλουσιότερα και μάλλον οικοκυρευμένη ελληνική πόλη της περιφέρειας. Αριθμούσε 280 ελληνικάς κατοικίας και αρκετάς τουρκικάς, φτωχάς κατά το πλείστον. Ο αριθμός των Ελλήνων κατοίκων ανήρχεται σε 1.500 περίπου. Κέντρο πλουσίας και μεγάλης καπνοπαραγωγής στο Δοξάτο, με μεγάλο διεξαγόμενο εμπόριο καπνών, αποτελούσε στην περιφέρεια το κυριότερο παράγοντα της οικονομικής και εθνικής ευρωστίας των Ελλήνων. Η καταστροφή και η σφαγή του Δοξάτου συνέβη επακριβώς ως εξής. Βρισκόμαστε προς τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου του 1913. Οι κάτοικοι του Δοξάτου τις τελευταίες ημέρες, βιώνοντας με τις απειλές των αξιωματικών και γνωρίζοντας τα συμβάντα στις άλλες πόλεις, έκριναν καλό να κλειστούν στα σπίτια τους και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους του χωριού. Έτσι για τρεις ημέρες δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους. Ότι οι δυστυχείς κάτοικοι εφοβούντο έγινε την Κυριακή στις 30 Ιουνίου, η μέρα της μεγάλης γιορτής των Αγίων 12 Αποστόλων. Με την πρόφαση ότι την προηγούμενη ημέρα Έλληνες πρόσκοποι προελάβοντες επιβράδυναν μερικούς στρατιώτες του Βουλγαρικού στρατού να υποχωρήσουν από την Καβάλα προς τη Δράμα, εμφανίζονται το πρωί της Κυριακής έξω από την πόλεως Βούλγαροι υπείς, οι οποίοι κατέλαβαν την πόλη κυκλικά.